Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 12 του μηνός Νοεμβρίου και είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Για μια ώρα τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Οι εξελίξεις που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο είναι ένα κυρίαρχο θέμα της πολιτικής μας ειδησιογραφίας με αναμφισβήτητα πολιτικές προεκτάσεις, όχι απλά στο γίγνεσθε του πολιτικού σκηνικού, αλλά στην ίδια την υφή και τον χαρακτήρα της δημοκρατίας. Και πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Δώρας σας. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την ομπρέλα να αποχωρεί επισήμως με αιχμές και σκληρή κριτική κατά του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη και της νέας ηγετικής ομάδας του κόμματος. Το κείμενο υπογράφουν 45 μέλη της ομπρέλας, ανάμεσα τους και οι δύο βουλευτές του κόμματος, Πέτη Πέρκα και Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ξεχωρίζουν επίσης οι υπογραφές του Νίκου Φίλη, του Νίκου Βούτσι, του Ανδρέα Ξανθού, του Πάνου Σκουρλέτη, του Θοδωρή Δρίτσα, της Στασίας Χριστοδουλοπούλου και άλλων μελών της, που τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο γίνεται σαφές ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν μια νέα κίνηση, η οποία θα εκπροσωπήσει τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Προς όσες και όσους ελπίζουν και επιδιώκουν εδώ και χρόνια το τέλος της αριστεράς, δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα μαζί της, σημειώνουν χαρακτηριστικά. Τα μέλη της ομπρέλα στο κείμενό τους τονίζουν πως η εξαγγελία Κασελάκη για διαγραφές μέσω δημοψηφίσματος ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, κατηγορώντας τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αβώνα απαρτισμό και τραμπισμό, ενώ χαρακτήρισαν τη χθεσινή ομιλία του μνημείο αλαζονίας, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Στο κείμενο της αποχώρησής τους από το κόμμα, οι 45 αναφέρονται και στη μετατόπιση, όπως λένε, του ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά στο χώρο της συντηρητικής μεταπολιτικής και δίνουν ως παραδείγματα την ομιλία Κασελάκη στον ΣΕΒ, την ανακοίνωση του κόμματος για τον πόλεμο στο Ισραήλ, τη συγνώμη της Θεοδόρα Τζάγκρη για τα όσα έπραξε αριστερά την περίοδο 2011-2015. Κάνουν λόγο και για τοξικό κλίμα, νεοαυριανισμό και δεξιόστροφο λαϊκισμό, κραυγές και φανατισμό. Μίσος για το 3% και την ιστορική πορεία της αριστεράς. Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Στέφανου Τζουμάκα, ενώ κατατέθηκε τροπολογία με πρωτοβουλία της Όλγας Γεροβασίλη, του Κώστα Ζαχαριάδη, του Θανάση Θεοχαρόπουλου, της Μαρλίζας Ξενογιανακοπούλου, του Γιάννη Ραγκούση και του Αλέκου Φλαμπουράρη, οι οποίοι αναφέρουν ότι δημοψηφίσματα για θέματα πειθαρχικών κυρώσεων, για τα οποία υπάρχουν ρητές προβλέψεις και όργανα στο καταστατικό, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται. Κατά του δημοψηφίσματος στάχθηκε και η ομάδα του Διονύση Τεμπονέρα, σημειώνοντας πως ναι, μεν ο ίδιος παραμένει στο κόμμα, αλλά δεν είναι η ώρα για δημοψηφίσματα διαγραφών. Σήμερα επίσης έγινε ξεκάθαρο πως το χάσμα μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Έφης Αχτσιόγλου είναι βαθύ και πως, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να γεφυρωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακέφαλο σώμα, τονίζει στη δήλωσή του ο Στέφανος Τζουμάκας, που αποχώρησε από το κόμμα. Παράλληλα, κρίνει ακατάλληλο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν κάνει ο άνθρωπος και μας πήγε σε μια πολιτική ήττα και θα μας πάει σε μια δεύτερη. Την ίδια ώρα, η ομάδα του Διονύση Τεμπονέρα, σε κείμενό της, τονίζει ότι δεν είναι τώρα η ώρα για δημοψηφίσματα διαγραφών και διευθετήσεων, για ρυθμίσεις υποστηρικτικές σε ανασφάλειες προσώπων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε λευκή επιταγή ούτε σε μονοπρόσωπα όργανα, ούτε σε συσπυρώσεις χωρίς ιδεολογικό πολιτικό βάθος, υπογραμμίζεται σε άλλο σημείο της παρέμβασης. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργενό και να σταθούμε με τον Γιάννη στα δεδομένα αυτού του ειδησιογραφικού κυρίαρχου θέματος. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδομείται. Είναι σαφής η εικόνα μιας αποδόμησης και μιας σύγκρουσης και με αποχώρηση ακόμη και βουλευτών από τη Σύνδεση Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι η κυρία Πέπη Πέρκα απόντησε απόψε στον κύριο Κασελάκη ότι δεν παραδίδει την έδρα. Καθώς ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ είπε για τους βουλευτές που αποχώρησαν μαζί με την ομπρέλα ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε μια άλλη ηθική, έτσι. Διότι κάποτε η αριστερά έλεγε ότι όταν αποχωρείς, παραδίδεις την έδρα. Κάποτε λέω. Αλλά το κάποτε είναι κάποτε, Γιάννη. Σπύρο μου, καλησπέρα. Για μία ακόμα φορά είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και χτες και σήμερα την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και στο ξενοδοχείο President όπου έγινε. Μπορώ να πω ότι παρατηρήθηκαν πάρα πολλά. Ο εκνευρισμός ήταν διάχυτος, η οργή ήταν διάχυτη. Η απογοήτευση επίσης ήταν διάχυτη. Το κλίμα ήταν
οτιδήποτε άλλο, οπωσδήποτε διαφορετικά μπορεί να το χαρακτηρίσει εκτός από πνεύμα συντροφικότητας, συνεργασίας ή δημοκρατικό. Η επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, σαφέστατα και αναμφίβολα, βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εντελώς διαφορετικά από όταν άρχισε η Κεντρική Επιτροπή. Έχει δύο βουλευτές λιγότερους, ανεξάρτητα του ποιούνται αύριο ο Ευκλής Τσακαλώτος και η Πέττη Πέρκα. Η Κεντρική Επιτροπή μετράει 45 μέλη λιγότερα μετά τη σημερινή αποχώρηση των μελών της Ομπρέλα. Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα ο Ευρωβουλευτής Κούλογλου και τα ιστορικά στελέχη και πρώην υπουργοί Γιώργος Σταθάκης, Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Βίτσας, Παναγιώτης Κουρλέτης και ο πασοκογενής Στέφανος Τζουμάκας. Ενώ οι πληροφορίες φέρουν τις τελευταίες ώρες να είναι η Πατμόν και το ιστορικό στέλεχος ο Γιάννης Δραγασάκης. Μάλιστα. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Δραγασάκης επιτίθεται, κατηγορεί τον κύριο Στέφανο Κασελάκη για αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές και τονίζει ότι δεν ξέρει πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμα για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της αριστεράς. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω, Γιάννη. Πολλοί περίμεναν ότι στο κέρια χρονικά σημείο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα παρέμβει και θα ομαλοποιήσει τις καταστάσεις ή θα αμβλύνει τις αντιθέσεις. Αυτό δεν έγινε. Μα δεν το περίμεναν πολύ. Δεν το περίμεναν. Ήταν ορισμένοι οι οποίοι ήταν ρομαντικοί και πίστευαν ότι σε αυτή την θυελώδη Κεντρική Επιτροπή θα ήταν παρόν επίσης. Όμως δεν ήρθε καν. Πολλοί λένε ότι ίσως παρέμβει στο συνέδριο. Αν θέλεις τη δική μου προσέγγιση, ναι, που στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένες πληροφορίες, μέχρι και τις ευρωεκλογές δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μετά τις ευρωεκλογές ο κύριος Τσίπρας θα δηλώσει παρόν με διαφορετικό τρόπο. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι πολλά. Είναι μια ομάδα κοινών που έχουν φύγει ήδη. Θα μετρήσουμε και άλλους στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Είναι η ομάδα της Έφης Ατσόγλου με τους Αλέξη Χαρίση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νίκο Μπίστη και ορισμένους άλλους που θα είναι η αντιπολίτευση στον κύριο Κασελάκη. Δίπλα στην ομάδα της Έφης Αξιόγλου θα είναι η ομάδα του Διονύση Τεμπονέρα, η οποία υποστηρίζει ότι η επόμενη μέρα θα τους βρει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμάχονται τη Νέα Δημοκρατία και να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι η ομάδα του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη, με τους στενούς υποστηρικτές του Παύλο Πολάκη, Βαγγέλη Αποστολάκη, Θεοδωρά Τζάκρη και Δώρα Αυγέρη. Τώρα θα πάνε σε συνέδριο. Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι μέχρι το συνέδριο θα ξεκαθαρίσουν θέσεις, προτάσεις του κόμματος, πρόγραμμα του κόμματος κτλ. Εγώ θέτω ως ορόσημο για την Προεδρία Κασελάκη τις ευρωεκλογές. Εκεί θα μετρηθεί ο κ. Κασελάκης. Δεν θα μετρηθεί μόνον απέναντι στους εσωκομματικούς του αντιπάλους που είναι πολλοί. Θα μετρηθεί και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Θα μετρηθεί και απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μετρηθεί και ως ηγέτης πλέον. Και από εκεί και πέρα θα βγουν ορισμένα συμπεράσματα για όλους. Έχεις δίκιο. Τους είναι του σωστή, πολιτικού σκηνικού. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Βέβαια ο πολιτικός χρόνος δεν είναι τεράστιος, αλλά δεν είναι και λίγος μέχρι τις ευρωεκλογές. Δηλαδή ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος τελικά πήρε πίσω αυτήν την ιστορία του δημοψηφίσματος για τις διαγραφές. Μα θα ήταν άτομο, χαζό. Σύμφωνα. Να κάνει δημοψήφισμα για διαγραφές αφού οι άλλοι ήταν ήδη εκτός. Ωραία. Αυτός είναι ο λόγος που τον πήρε. Δεν είναι δηλαδή πολιτική ήττα η παναχώρηση. Θα ήταν άτοπη η απόφαση για να διενεργηθεί δημοψήφισμα για να διαγραφούν ή να μην διαγραφούν εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη φύγει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, την ίδια ώρα, διάβαζα σήμερα μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση, φαντάσουμε να την είδες, της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία αναλύει το φορολογικό νομοσχέδιο και τα στοιχεία που μέρα με τη μέρα χτίζουν μια νέα δύσκολη πραγματικότητα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει οργανωμένη,
και ικανή σε επίπεδο εικόνας αντιπολίτευση, όμως οι ενέργειες και οι πράξεις του δημιουργούν πια μία ρήξη με κοινωνικές ομάδες. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα Καθημερινή ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά αισθάνονται την πίεση της κοινωνίας, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες συστοιχίζονται απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στο φορολογικό της νομοσχέδιο. Επομένως, έχουμε μία προοπτική ή πιθανότητα, γιατί μπορεί και κατά τελευταία στιγμή να το αποσύρει, ρήξης, παρακαλώ πολύ, με ένα μεγάλο αριθμό, με χιλιάδες, είναι 750.000 υπολογίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό που λέγεται κίνημα της γραβάτας. Προχθές στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας συνεδρίασαν όλες οι οργανώσεις των επαγγελματιών, μικρομεσαίων, μεγαλομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Και θα κάνουμε μια κινητοποίηση στις 22 του Νοέμβρη, νομίζω. Ναι, ναι. Αλλά είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν μέχρι ότου ακυρωθεί η κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Τώρα, κατά πόσον αυτή η υπόσχεση που έδωσαν καταρχήν στους εαυτούς τους, στις οργανώσεις τους, θα τηρηθεί, θα το δούμε. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να επισημανθεί για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια, η οποία είναι αντίπαλος της κυβέρνησης, καθώς πιέζει μεγάλες κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Μέχρι πρόσφατα η ακρίβεια ήταν εμφανής στην Ελλάδα, αλλά η κυβέρνηση είχε σύμμαχο τους αριθμούς και συγκεκριμένα τον πληθωρισμό, που κατέτασε την χώρα μας ψηλά στη σχετική λίστα της ακρίβειας, αλλά με χαμηλότερο πληθωρισμό. Η εικόνα αυτή έχει αναστραφεί σε όλα τα επίπεδα και έτσι τόσο ο συνολικός πληθωρισμός όσο και αυτός των τροφίμων που καίει μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, τους καταναλωτές δηλαδή όλους, είναι σε υψηλά επίπεδα. Υψηλότερο πληθωρισμός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υψηλότερη και ακρίβεια από τον ευρωπαϊκό επίσης μέσο όρο. Οι τιμές στα τρόφιμα καλπάζουν. Κατά το μήνα Οκτώβριο ήταν ένας απλός πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Τώρα αυτός ο πονοκέφαλος γίνεται αρρώστια. Διότι Σπύρο, όταν μαζί με το λάδι βλέπεις ότι ανεβαίνουν και τα φρούτα της εποχής, το πορτοκάλι, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δυσανασχετεί. Ο δείχτης της Eurostat, που δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας υπουργός των οικονομικών στην Ελλάδα, μετρά τις τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, να επιταγχύνεται στο 9,3% από το 8,2% το Σεπτέμβριο. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των τροφίμων που είναι τα απαραίτητα και δεν μπορεί να τα μειώσει καμία οικογένεια, από το 9,3% ανεβαίνει στο 10,3%. Τέλος να σημειωθεί ότι από τις χώρες της Ευρωζώνης κινούνται ταχύτερα οι τιμές από ό,τι στην Κροατία, στη Σλοβακία, στη Σλοβενία, και είμαστε στις χώρες όπου είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Και την Γιατί ίδια ώρα εκτός από την ακρίβεια, η αντίδραση με τα πρόστιμα και μια σύγκριση με τους μισθούς στην Ελλάδα, οι οποίοι μισθοί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Ακριβώς. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν μισθό στην Ελλάδα είναι 800-850 ευρώ, που είναι κακά τα ψέματα η πλειοψηφία των μισθών στην Ελλάδα και των ανθρώπων που παίρνουν τόσους μισθούς, όταν ο ανάλογος μισθός στο Βέλγιο είναι 1.600 έως 2.200.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι. Και όταν το γιαούρτι, ο Βέλγος, που έχει αυτή τη διαφορά του μισθού, μεγαλύτερος από την Ελλάδα, κατά πολλές χιλιάδες ευρώ, είναι πιο φθηνό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Όταν το πορτοκάλι που πάει από την Ελλάδα στη Γερμανία είναι πιο φθηνό στο Βερολίνο από ότι είναι στα Πετράλωνα των Αθηνών. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο, Γιάννη μου, κερδοσκοπεί και η κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες της, είναι ανίκανη, με λίγα λόγια το κράτος είναι ανίκανο, να αντιθασέψει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.
και σε ένα σύστημα κερδοσκοπικό, τα πρόστιμα, ακόμη και τα υψηλά ονομαζόμενα, είναι τελικά τρίχες, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Συρμού. Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο, να δούμε τις εξελίξεις περαιτέρω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, καλό. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο, τη σελίδα του πολέμου. Στην γη της Παλαιστίνης, όπου το αίμα συνεχίζει να ρέει, η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι κάτι το οποίο το λέμε συνεχώς, κάθε βράδυ, το υπογραμμίζουμε αυτό με ιδιαίτερη έμφαση, διότι οι εξελίξεις εκεί είναι εξελίξεις οι οποίες μπορούν να σημάνουν ευρύτερη κλιμάκωση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Συνολικά 13 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κατοικία στο Χαν Γιουνίς, όπως δήλωσαν σήμερα οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα. Εξάλλου, το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη ανακοίνωσε πως υπάρχει σημαντικός αριθμός νεκρών και τραυματιών από το βομβαρδισμό αργά το Σάββατο το βράδυ της έδρας του στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει εκενωθεί από τους εργαζομένους του προγράμματος και έχουν εγκατασταθεί εκεί εκατοντάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι. Η τραγωδία που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους νεκρούς και τους τραυματίες αμάχους που έχουν παγιδευτεί σε αυτή τη σύγκρουση πρέπει να σταματήσει, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη. Σε εικόνες της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου φαίνεται σήμερα ένας κρατήρας στη μέση της αυλής ενός σχολείου, το οποίο διαχειρίζεται η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το σχολείο αυτό έγινε στόχος, ενώ χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν εγκατασταθεί εκεί έπειτα από 5 εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών από το Ισραήλ, σε απάντηση για την αματηρή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο έδαφος του. Περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος, ξηράς και θαλάσσης έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο έχει σταματήσει εδώ και 48 ώρες να ανακοινώνει επικαιροποιημένους απολογισμούς. Το εν λόγω Υπουργείο αναφέρει πως δεν μπορεί πλέον να έρθει σε επαφή με όλα τα νοσοκομεία και πως δεκάδες πτώματα κοίτονται στους δρόμους και γύρω από νοσοκομεία, χωρίς να μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο λόγω της σφοδρότητας των μαχών και των πληγμάτων. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια ανοιχτή επιστολή του προς τους Γάλλους, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Parisien εν ώψη της πορείας που οργανώνεται σήμερα στο Παρίσι κατά του αντισημιτισμού, επικρίνει την αφόρητη αναζωπήρωση του αχαλήνωτου αντισημιτισμού στη χώρα του, όπου, όπως υπογραμμίζει, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.100 αντισημιτικές ενέργειες από τις 7 Οκτωβρίου και μετά. Ο Γάλλος πρόεδρος στην επιστολή του κάνει λόγο για μια Γαλλία όπου οι Εβραίοι συμπολίτες μας φοβούνται και επισημαίνει πως μια Γαλλία όπου Γάλλοι φοβούνται λόγω της θρησκείας τους ή της καταγωγής τους δεν είναι Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρει επίσης πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στον αφόρητο αντισημιτισμό και ότι μόνο η ορθή αντιμετώπιση όσων προβαίνουν στις απεχθείς αντισημιτικές ενέργειες είναι η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού δεν θα πρέπει ποτέ να μας διχάσει ή να οδηγήσει σε αντιπαράθεση κάποιων Γάλλων εναντίον άλλων Γάλλων. Ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογραμμίζει επίσης ότι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς προκάλεσε την ένοπλη απάντηση του Ισραήλ, που έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ότι σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει ναι μεν, αλλά. Τάχθηκε επίσης υπέρ μιας προσωρινής ανθρωπιστικής εκεχηρίας, η οποία θα οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση πυρός. Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι ο στόχος των τρομοκρατών είναι να προκαλέσουν διαιρέσεις παντού για να πυροδοτήσουν τις συγκρούσεις και το χάος. «Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος Μακρόν, τονίζοντας πως «μια ζωή αξίζει μια ζωή, ανεξαρτήτως καταγωγής, πεποιθήσεων, επιλογών». Και αυτό είναι αλήθεια, διότι η ανθρωπιστική καταστροφή εκεί στην περιοχή της Γάζας και τα γεγονότα που προηγήθηκαν έχουν να κάνουν με ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος και θρησκείας, οι οποίοι είναι βορρά αυτού του φοβερού φανατισμού και όλων των σχεδίων που έχουν διάφορα κέντρα εξουσίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το κουβεντιάσαμε και με τον Γιάννη Παργινό, το θέμα της ακρίβειας. Λέει το ρεπορτάζ, το σημερινό Αθηναϊκό Τύπο, ότι η κυβέρνηση ανακοινώσει τη βδομάδα που έρχεται το ποσό της επιταγής ακρίβειας και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς επίσης και κινήσεις διορθωτικού χαρακτήρα ή υποστήριξη ευάλωτων οικοκυριών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Την προσεχή 5η 16 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα οποία, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, θα πιστοποιείται η δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου και έτσι θα ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση της επιτέγης ακρίβειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκαιρού και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης έχουν τονίσει ότι θα εξαντλήσουν κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει προκειμένου να στηρίξουν την κοινωνία και τις ομάδες εκείνες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η πορεία των φορολογικών εσόδων εξαιτίας αφενός μεν της καλής πορείας και της οικονομίας και ειδικά του τουρισμού, αφετέρου δε της μερικής φορολογικής συμμόρφωσης εξαιτίας ελέγχων αλλά και της χρήσης των POS, συνεχίζει να εκπλήσει θετικά υπερβαίνοντας τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί. Στην κυβέρνηση δεν θέλουν να προχωρήσουν σε καμία βεβαιασμένη ενέργεια χωρίς να υπάρχει κλειδωμένος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Εν αναμονή μάλιστα και της επικείμενης αξιολόγησης από την Fitch την 1η του Δεκέμβρη, που όλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι και ο εν λόγω διεθνής οίκος αξιολόγησης θα δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χαλάσουν την καλή εικόνα που έχει η χώρα μας στο εξωτερικό, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που η Ελλάδα επιχειρεί την ολική επιστροφή στα προμνημονιών επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια δυσμενής εξέλιξη, η κυβέρνηση θα χορηγήσει και φέτος την επιταγή ακρίβειας σε περίπου 1 εκατομμύριο φορολογουμένους, χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια ανέργους, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται στην περιοχή των 200 με 250 ευρώ και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν προς το τέλος του μήνα. Πέρυσι το έκτακτο επίδομα ήταν ύψους 250 ευρώ. Δικαιούχοι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, 172.000 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος τοπικά, καθώς και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επίσης 225.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έλαβαν δίπλη δόση και 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών οπικά έλαβαν αυξημένο επίδομα κατά 50%. Στο μεταξύ, μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα λάβουν εισοδηματικές ανάσες με την καταβολή 6 έκτακτων και μόνιμων παροχών. Το Market Pass 2, την επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωσης για τους αγρότες, το Youth Pass, το επίδομα θέρμανσης, το εφάπαξ επίδομα σε συνταξιούχους και αυξήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Και πάμε να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε η δημοσιογραφική τοπική πραγματικότητα. Η τιμή του ελαιολάδου είναι θεμελιώδες θέμα και για την τοπική μας κοινωνία. Η αγροτική δραστηριότητα έχει να κάνει κυρίως, σχεδόν σε ποσοστό 90%, με το ελαιόλαδο. Οι τιμές του ελαιολάδου καλπάζουν. Δεν μεταφέρονται όλα αυτά τα κέρδη στον παραγωγό. Θα λέει κανείς ότι το κύκλωμα του εμπορίου έχει ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους πια. Πάμε να δούμε περισσότερα. Στα ύψη παραμένει η τιμή του ελαιολάδου με τους καταναλωτές πλέον να αντιμετωπίζουν το λάδι ως είδος πολυτελείας. Η αύξηση της τιμής έχει αυξήσει και τα φαινόμενα νοθείας στο ελαιόλαδο, με πολλούς επιτίδιους να πολλούν σαν υποψία στους καταναλωτές σπορέλαιο για αγνό παρθένιο ελαιόλαδο. Την τιμή του λίτρου προς τα πάνω, σύμφωνα και πάλι με τους παραγωγούς, έχει παρασύρει και η αύξηση του εργατικού κόστους, καθώς το μεροκάματο για τη συγκομιδή της ελιάς μπορεί να φτάσει φέτος ακόμη και τα 70 ευρώ, τη στιγμή που η παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά. Στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, η συγκομιδή της ελιάς έχει ήδη ξεκινήσει. Στα συνεργεία που έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν, είναι οι ίδιοι παραγωγοί με τις οικογένειές τους, που φέτος μαζεύουν τις ελιές και αυτό λόγω του κόστους. Πώς όμως μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίσουν τον νοθευμένο από το γνήσιο ελαιόλαδο και ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν? Αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει συσκευασμένο ελαιόλαδο με την αντίστοιχη διαθρεπτική επισήμανσή του, τότε πρέπει να εμπιστεύεται παραγωγούς ή μεσάζοντες τους οποίους γνωρίζει. Στην αγορά κυκλοφορούν ελαιόλαδα νοθευμένα με σπορέλαια ή με πυρηνέλαια, τα οποία συχνά είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Η πρώτη ένδειξη για νοθεία αποτελεί το χρώμα και η γεύση του ελαίου. Το χρώμα του ελαιολάδου είναι χαρακτηριστικό και ανάλογα με την ποικιλία του μπορεί να είναι από ανοιχτό έως σκούρο πράσινο. Η σημαντικότερη όμως ένδειξη είναι η γεύση και το άρωμα. Τα νοθευμένα έλαια με σπορέλαια συνήθως έχουν οσμή τηγανητής πατάτας, ειδικά όταν η νοθεία έγινε με ηλιέλαιο. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστική φρουτώδη οσμή ελιάς, ενώ η γεύση του είναι συνήθως πικρή ή πικάντικη, ανάλογα με την ποιότητά του. Αν το χρώμα, η γεύση ή το άρωμα του λαδιού σας δεν σας ικανοποιεί, οι ειδικοί συστήνουν να ζητήσετε τη βοήθεια ενός χημείου.
Για να μην ξοδέψετε μια περιουσία στις αναλύσεις, ζητήστε να γίνει η ανάλυση των τιμών κάπα και της οξύτητας. Όταν το έλαιο είναι νοθευμένο με σπορέλαιο, η τιμή οξύτητας είναι πραγματικά χαμηλή, καθώς τα σπορέλαια είναι χαμηλής οξύτητας και η κάπα 2,70 είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στη συνέχεια, αφού λάβετε την επίσημη έκθεση αποτελεσμάτων, απευθυνθείτε στον ΕΦΕΤ και καταγγείλτε την οθεία. Κυρίες και κύριοι, από το πρωτοδικείο της Κέρκυρας έγινε γνωστή η σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτά τα δύο κορυφαία όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού στο νησί της Κέρκυρας και γενικότερα στα Ιόνια νησιά. 21 έδρες στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο καταλαμβάνει η Ιόνια εποχή του νέου Περιφερειάρχη Ιωνιονήσων Γιάννη Τρεπεκλή. 6 έδρες στο Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά της απερχόμενης Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα. Από 3 έδρες η Ανάσα του Θεόδωρου Γαλιατσάτου και η Λασία Ιωνιονήσων της Αλεξάνδρας Μπαλού. Και 2 έδρες η παράταξη Μένουμε Ιόνιο της Μαρίας Δρή. Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Κερκύρας, η παράταξη με επικεφαλής τον Γιάννη Τρεπεκλή καταλαμβάνει 12 έδρες στην Κέρκυρα, από 3 σε Κεφαλονιά και Λευκάδα, 2 στη Ζάκυνθο και 1 έδρα στην Ιθάκη. Στην Περιφερειακή Κοινότητα Κερκύρας εκλέγονται με σειρά σταυρών οι Χρήστος Άνθης, Σάβας Κουλούρης, Θόδωρος Κοτζιάλης, Πύρος Αργυρός, Γιάννης Αρμενιάκος, Μιχάλης Διαβάτης, Ολίβια Καρδακάρη, Γιάννη Ζήκος, Εμιλία Μόσχου, Σπύρος Ιωάννου, Γιώργος Μάμαλος και Αλέξανδρος Δήμου. Στην Περιφερειακή Κοινότητα Κεφαλονιάς εκλέγονται οι Σωτήρης Κουρής, Ελένη Παπαναστασάτου, Νεκτάριος Αραβαντινός Σιμονέτος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας εκλέγονται οι Αντώνης Δουβίτσας, Ευτύχης Ζουριδάκης και Γιώργος Πλαγιώτης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου οι Κωνσταντίνος Καποδίστριας και Κωνσταντίνος Τσιριγώτης και στην Ιθάκη η Σμαραγδούλα Σαρδελή. Η παράταξη Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά, καταλαμβάνει από 2 έδρες στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο και από 1 έδρα σε Λευκάδα και Κεφαλονιά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας εκλέγονται ο Κώστας Ζορμπάς και ο Νίκος Μουζακίτης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου εκλέγονται οι επικεφαλείς Ρόδη Κράτσα και η Κατερίνα Μοθονέου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας εκλέγεται ο Ανδρέας Κτενάς και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς εκλέγεται η Γιάννα Κουλουμπή. Η παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια νησιά καταλαμβάνει από 1 έδρα σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας εκλέγεται ο Αλέκος Μιχαλάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ο επικεφαλής Θόδωρος Γαλιατσάτος και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ο Διονύσης Γιακουμέλος. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων καταλαμβάνει από 1 έδρα σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας εκλέγεται η επικεφαλής Αλεξάνδρα Μπαλού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ο Νίκος Γκισγίνης και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ο Παναγιώτης Σοφός. Τέλος, η παράταξη Μένουμε Ιόνιο καταλαμβάνει από 1 έδρα σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας εκλέγεται η επικεφαλής Μαρία Δρή και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου η Αθηνά Αρβανιτάκη. Επίσης, το απόγευμα της Παρασκευής, το Πρωτοδικείο Κερκύρας ανακήρυξε και τη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και τα τοπικά συμβούλια. Η ανακήρυξη για τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού, Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και Παξών, αναμένεται εντός της εβδομάδας. Να σημειωθεί ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου περιορίζει τον αριθμό των συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους 39. Ειδικότερα, ο συνδυασμός εξ αρχής του νέου Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου καταλαμβάνει 23 έδρες. Κατά σειρά σταυρών εκλέγονται οι Παντελής Γιαννούλης, Νίκος Βραδής, Τάκης Θεοτόκης, Αδαμάντιος Τογιάννος, Χρήστος Κούρτης, Σπύρος Νεράντζης, Ανδρέας Καρδόνας, Θωμάς Βλάσης, Κώστας Βουσολίνος, Σπύρος Χαλικιόπουλος, Κατερίνα Τράνακα, Σπύρος Βλάχος, Σταμάτης Μάλιος, από την εκλογική περιφέρεια της Ερίκουσας ο Αναστάσιος Αργυρός, του Μαθρακίου ο Σπύρος Αργυρός, των Οθωνών ο Αναστάσιος Κασίμης, Παλαιοκαστριτών ο Αχιλλέας Μάζης, Φεάκων Φανή Τσιμπούλη και Μιχαέλα Φαϊτά, Παρελίων Φόντα Σαλαμάνος και από την εκλογική περιφέρεια Χιλίων ο Μάκης Ανιφαντής, ο Σπύρος Γαλάνης και ο Μάκης Πουλημένος. Ο Συνδυασμός Κερκυραίων Δήμος Κέρκυρα 2028 καταλαμβάνει 11 έδρες με τους Νίκο Καλόγερο, Δημήτρη Μεταλλινό, Χάρη Γιώτη, Πάνο Βαρούχα, Χρυσούλα Τόμπρου από την εκλογική περιφέρεια Κερκυραίων, τον Βαγγέλη Ραράκο από την εκλογική περιφέρεια Παλαιοκαστριτών, τη Μαρία Ζερβού από την εκλογική περιφέρεια Φεάκων, τον Γιώργο Παντελιό και τον Κωνσταντίνο Κόντι από την εκλογική περιφέρεια Παρελίων και από την εκλογική περιφέρεια Χιλίων, την επικεφαλής Μερόπη Δρέου και τον Γιάννη Σερεμέτη. Η Λαϊκή Συσπήρωση Κεντρικής Κέρκυρας καταλαμβάνει 3 έδρες, με τον Γεράσιμο Αρμένη από την εκλογική περιφέρεια Παρελίων και από την εκλογική περιφέρεια Κερκυραίων, τον επικεφαλής Γιάννη Μπορμπόντι και τη Μυρσίνη Χαραλάμπους.
Ο συνδυασμός αλλάζουμε ρότα. Καταλαμβάνει μία έδρα με τον επικεφαλής του Τάκη Μεταλλινό και μία έδρα καταλαμβάνει και ο επικεφαλής του συνδυασμού Κερκυριακή Συμμαχία Γιώργος Καρίδης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλη συζήτηση σε τοπικό επίπεδο. Είναι η υπόθεση του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας. Η τοπική εφημερίδα Ενημέρωση και μάλιστα σε ένα ρεπορτάζ της συνταχτριάς της, της κυρίας Μπαστριγιάννη, είχε ένα αποκαλυπτικό δεδομένο εξέλιξης. Καθώς μία από τις τρεις κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται εκτός. Τι αυτό σημαίνει δεν ξέρουμε, αλλά το δεδομένο ως διαδικασία και εξέλιξη είναι οπωσδήποτε σημαντικό, με ερωτήματα βεβαίως και για την πορεία του ίδιου του διαγωνισμού. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας μένει η Ένωση Εταιριών Intracat και TAF και TAF Κατασκευές ΑΕ, μία εκ των τριών ενώσεων εταιριών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δημοσιογράφο Μαρία Μπαστριγιάννη, η συγκεκριμένη ένωση των δύο συνεργαζόμενων τεχνικών εταιριών αποκλείστηκε από τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών λόγω έλλειψης των δικαιολογητικών τα οποία απαιτούσε ο διαγωνισμός. Συνεπώς, στην επόμενη φάση, δηλαδή στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, προχωρούν οι άλλες δύο ενώσεις συνεργαζόμενων εταιριών. Η Ηλέκτρο και ΒΑΤ, επίσης η Τέρνα Ενεργειακή και Μεσόγειος. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο ενώσεις εταιριών κατέθεσαν πλήρεις τεχνικές προσφορές, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη της προσφοράς της διαγωνιζόμενης ένωσης εταιριών Intracat και TAF-TAF Κατασκευές ΑΕ και για τον λόγο αυτό δεν προχωρά στην τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς της, όπως αναφέρει το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Ιωνιονήσων στη συνεδρίασή του στις 30 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνεται πάντως στο ρεπορτάζ της ενημέρωσης, δεν αποκλείεται η Ένωση Εταιριών Intracat και TAF-TAF Κατασκευές ΑΕ να καταθέσει ένσταση. Κάτι που, αν συμβεί, θα καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία. Ωστόσο, πρόθεση του ΦΟΔΣΑ Ιωνιονήσων είναι ο οριστικός ανάδοχος του εργοστασίου απορριμμάτων να αναδειχθεί πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους. Έως την εξέλιξη των διαδικασιών που θα επιτρέψουν το πολυαναμενόμενο έργο να ξεκινήσει, να παραδοθεί και να λειτουργήσει, η Κέρκυρα θα συνεχίσει να μεταφέρει τα απορρίμματά της εκτός νησιού, τουλάχιστον για το 2024, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Δήμαρχος Μερό Πιδραίο. Θυμίζουμε ότι και στην πρώτη συνάντησή της με τον νέο εκλεγέντα Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο, η κυρία Ιδραίου είχε ξεκαθαρίσει ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος έχει κάνει όλες τις ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας και για το έτος 2024. Είναι χαρακτηριστικό πως το έργο κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας έχει περάσει από 40 κύματα με εμπόδια και δυσκολίες υπεύθυνα για την καθυστέρηση των διαδικασιών. Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% από ίδιους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι ενδιαφέρον το επόμενο θέμα, διότι όταν η αυτοδιοίκηση και όταν το κράτος δεν σπέβδει για αναγκαιότητες ζωής, όπως είναι ο καθαρισμός μιας τάφρου, τότε η κοινωνία των πολιτών παίρνει το ρόλο της ή αναπτύσσει τη δυναμική της πιο σωστά. Η τάφρος Κοτσέλα, που βρίσκεται, θα λέει κανείς, εντός της πόλης Κέρκυρας, είναι μια τάφρος η οποία έχει δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα κατά καιρούς. Σήμερα είχαμε έναν εθελοντικό καθαρισμό. Η κάμερα του Στάδη ήταν εκεί. Το ρεπορτάζ της Δώρας. Μπορεί ο άστατος καιρός, ίσως και το γεγονός ότι πολύ συχνά οι πολίτες μένουν στα λόγια και η ενεργητικότητά τους περιορίζεται στον κατακελτικό λόγο εκ του ασφαλούς, να συνέβαλαν στη μικρή συμμετοχή στην εθελοντική δράση. Όμως τα συμμετέχοντα μέλη του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κοτσέλα Αγίου Σπυρίδωνος και μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου εφοδιάστηκαν με σκούπες και φαράσια και καθάρισαν την περιοχή τους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού και σεβασμού στο περιβάλλον. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν η πρόεδρος του Συλλόγου Πιτσαγκίκα και η κυρία Λούτσι, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου. Είμαστε λίγοι, είμαστε καλά και είμαστε λίγοι, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε περισσότεροι. Η πρόεδρος του 13ου Δημοτικού Σχολείου είναι εδώ, η κυρία Λούτσι, και παρέα μαζί με λίγο, ξαναλέω, κόσμο, θα προσπαθήσουμε ένα μικρό μέρος της γειτονιάς να το καθαρίσουμε. Οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά ευνοϊκές, μέχρι στιγμής δηλαδή δεν βρέχει και αυτό είναι καλό.
Πιστεύετε ότι αυτή η δράση θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση? Μα γι' αυτό και το κάνουμε. Περιμέναμε, σας λέω, πολύ περισσότερο κόσμο. Καταστηματάρχες και κατοίκους της περιοχής, δεν πειράζει. Εμείς όμως θα τους δείξουμε το καλό μας παράδειγμα και προχωράμε. Καθαρίζουμε μια συγκεκριμένη μικρή περιοχή και είμαστε ανοιχτοί για οποιοδήποτε κάτοικο και καταστηματάρχη να έρθει να μας κάνει την πρότασή του και να συνεχίσουμε και άλλες δράσεις σε άλλες περιοχές. Άρα, λοιπόν, αυτό ήθελα να ρωτήσω, θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια? Θα συνεχιστεί βεβαίως και με άλλα δύο σχολεία που υπάρχουν στην περιοχή, το 9ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Έχουν γίνει κάποιες τέτοιες προσπάθειες και στο παρελθόν γύρω-γύρω από το σχολείο και μέσα στο σχολείο. Τους άρεσε σαν προσπάθεια, αλλά όπως είπε και η κυρία Αγγίκα, δυστυχώς δεν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι. Πιστεύετε ότι βλέποντάς σας καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής θα ευαισθητοποιηθούν? Ελπίζουμε. Ναι. Πραγματικά ελπίζουμε. Γιατί θα έπρεπε να το κάνουν και οι ίδιοι, δεν πειράζει όμως. Είμαστε εμείς εδώ πέρα να δείξουμε πρώτο το παράδειγμα και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουν και εκείνοι να κάνουν τα δικά τους. Ποιο τρόπο επιλέξατε ώστε να μεταφέρετε στα παιδιά σας την ανάγκη συμμετοχής σε αυτή την πρωτοβουλία? Καταρχάς το είπαμε παντού και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, κερκυρίες μαμάδες, διάφορα site. Εμείς σαν σύλλογος 13ου μοιράσαμε και φυλάδια ο διευθυντής σε όλα τα παιδάκια και έχουμε πιάσει και εμείς οι ίδιοι οι γονείς, άλλους γονείς και έχουμε μεταφέρει το νέο για να έρθουν να συμμετέχουν. Λέτε ότι το γεγονός ότι η συμμετοχή είναι σχετικά περιορισμένη, ναι, αποδεικνύει ότι λίγοι τελικά λαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις σε τέτοιου είδους εθελοντικά ζητήματα, έτσι δεν είναι? Πάντοτε έτσι γινόταν, βέβαια, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει την οτροπία, νομίζω, του Έλληνα γενικότερα. Θα πρέπει γενικότερα όλοι να παλεύουμε για το καλό του τόπου μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει μια θεατρική παράσταση. Έχουμε δει και μερικά στοιχεία στην παρουσίαση του όλου ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για την παράσταση «Γαλάζια Μύτη». Είναι στην πραγματικότητα ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει διδακτικό περιεχόμενο για την ανοχή ή την αντίληψη της διαφορετικότητας το κοινωνικό μας γίγνεσθε. Η κάμερα του Στάρ ήταν σήμερα το Δημοτικό Θέατρο. Έχουμε καταγράψει πολύ ωραίες σκηνές και είναι και πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Τι κοινό μπορεί να έχουν μεταξύ τους ένας κλόουν που αντί για την κόκκινη μύτη σήμα κατατεθέν των κλόουν έχει μια μύτη γαλάζια, μια τσαγέρα τρύπια που δεν μπορεί να φτιάξει τσάι, μια πρωταγωνίστρια που όλο και όλο μπορεί να αρθρώσει μόνο μία πρόταση και ένα δέντρο κατακόκκινο? Τι άλλο εκτός από πολύ χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς? Όμως όλη αυτή η περίεργη παρέα θα συναντηθεί με ένα μάλλον αλόκοτο ξωτικό, με τη βοήθεια του οποίου θα αρχίσει μια επίπονη όσο και διασκεδαστική πορεία προς την αλήθεια και την αυτογνωσία. Τι μπορεί να συμβεί όταν όλοι μάθουν ότι είναι από κοιήματα της φαντασίας του ίδιου συγγραφέα? Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κερκύρας παρουσιάζει την παιδική θεατρική παράσταση «Η Γαλάζια Μύτη», ένα έργο της Κλέρης Λιονάκη για παιδιά και εφήβους. Έχει ως θέμα του την ανοχή στη διαφορετικότητα και την πίστη στις δυνάμεις που έχουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, ακόμη και από κάτι το οποίο θεωρούμε ελάττωμα ή φυσική ατέλεια. Ένα τρυφερό παραμύθι με πολλή μουσική και χορό που φωτίζει τον προσωπικό δρόμο που έχουμε όλοι μας να διανύσουμε. Το έργο παρουσιάζεται στο στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου Κερκύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου και καθημερινά γίνονται παραστάσεις για σχολεία. Ένα ζεστό τσάι τώρα που τραγούδισα θα μου έκανε πολύ καλό. Ναι, ρε Ηλία! Εγώ... Δεν μπορείς να φτιάξεις εσύ μια τσαγέρα? Τότε ποιος μπορεί? Είμαι
που σας συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Ή μάλλον ξέρω. Το λάθος του συγγραφέα. Στο Start μίλησαν οι ηθοποιοί της παράστασης Μαρία Αραβαντινού, Ζωή Μπιτχαβά, Αγγελική Μιχαλοπούλου και Χριστίνα Ροκαδάκη. Είναι μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Μιλάει για τη διαφορετικότητα, μιλάει για τα προτερήματά μας και τα μειονεκτήματά μας και για το ότι πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στα προτερήματά μας, για τις κρυφές μας δυνάμεις. Και είμαστε έτσι μια τσαγέρα, μια πρωταγωνίστρια, ένας κλόουν, ένας παπαγάλος, μια λίμνη, ένα ξωτικό και όλοι μαζί έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση πάνω στη σκηνή και δημιουργούνται έτσι διάφορα ευτράπελα και μια μεγάλη περιπέτεια. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι κάθε ήρωας αυτού του έργου ακολουθεί έναν δρόμο, συναντά κάποιον ο οποίος του δίνει όθηση να προχωρήσει παραπέρα. Τώρα, τα παιδιά σε αυτή την αλληλεπίδραση, είπαμε, είναι πάντοτε πολύ δεκτικά σε όλες τις ηλικίες. Ναι, σίγουρα. Και κάθε παράσταση, αναλόγως στην ηλικία που έχουμε στο κοινό, είναι και διαφορετική. Εγώ είμαι η πρωταγωνίστρια και είμαι μόνο αυτό. Λέω μόνο είμαι πρωταγωνίστρια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αν και πρωταγωνίστρια. Περιορίζομαι σε μία ατάκα, σε ρόλο κομπάρσου δηλαδή. Εξαιρετικά άβολο. Αλλά θα τη βρω τη μιλιά μου, θα το βρω το δρόμο μου, θα μπω στη χώρα της φαντασίας και θα ανακτήσω όλη την προσωπικότητα που μου λείπει. Γιατί τώρα έχω μόνο το περίβλημα. Ο κλόουν αποτυχημένος, όπως όλοι θεωρούνε και τον κάνουν να το θεωρεί και ο ίδιος. Ναι. Αυτή είναι και η διαδρομή του και η πρόκληση, να βρει αυτό που τον κάνει τελικά να ξεχωρίζει και όχι να απέχει, όχι να γίνεται η εξαίρεση, αλλά το φωτεινό παράδειγμα. Άρα αποτελείται αυτό το, που θα λέγαμε, στην παράσταση το διαφορετικό. Το διαφορετικό όπως έχουμε τελικά όλοι μας, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να δείξουμε τη μοναδικότητά μας και να συμπληρώσουμε ένας τον άλλο, να φωτίσουμε την ομορφιά του καθενός και όχι να ψάχνουμε να βρούμε πώς θα γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις, σε λίγη ώρα στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα, κάνα μαζί. Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί και αύριο Δευτέρα στην Κέρκυρα, αλλά μόνο τη νύχτα με καταιγίδα και τις πρώτες πρωινές ώρες με ασθενή βροχόπτωση. Στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Χαρακτηριστικό του αυριανού καιρού θα είναι και οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, κειμενόμενη από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα παραμείνουν υψηλά σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, κειμενόμενα από 64 έως 97%.